Κυνηγώντας τη χήμερα του FameLab, θα μιλήσω απόψε για χήμερες. Χήμερες στη μυθολογία, χήμερες στη φύση, χήμερες στην επιστήμη, στα εργαστήρια. Θα ξεκινήσω με τον ορισμό, μάλλον, τι σημαίνει αυτή η λέξη χήμερα. Η χήμερα στη μυθολογία ήταν ένα τέρας με τρία διαφορετικά κεφάλια, κατσίκας, λιονταριού και φιδιού και σώμα λιονταριού. Ακολούθησαν διάφορες άλλες ή μη ανθρώπινες χήμερες, όπως είναι για παράδειγμα ο Κένταυρος, ο Μινόταυρος και σε άλλες μυθολογίες, ο Λυκάνθρωπος κλπ. Πολύ απλά μιλώντας, μία χήμερα είναι ένα πλάσμα που δεν έχει γενετική ομοιογένεια. Υπάρχουν στη φύση χήμερες? Η απάντηση είναι ναι. Για να το περιγράψω πρακτικά, μία χήμερα στη φύση δημιουργείται όταν ένα γονιμοποιημένο άριο, που έχει ένα γενετικό υλικό α, συντίκεται με ένα άλλο γονιμοποιημένο άριο, με γενετικό υλικό β. Επομένως, το άτομο που προκύπτει έχει γενετικό υλικό α και β στο ίδιο το σώμα, σε διαφορετικά σημεία. Μπορώ να είμαι μία χήμερα? Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω δηλαδή αν το DNA μου είναι ίδιο παντού. Αν είχα διαφορετικό χρώμα ματιών, ένα άλλο χρώμα στο δεξί και ένα άλλο χρώμα στο αριστερό, θα ήταν ίσως μία ένδειξη. Αυτά για τη φύση. Ας πάμε στα εργαστήρια τώρα. Εδώ και πολλά χρόνια οι επιστήμονες δημιουργούν χήμερες. Είτε αυτού του τύπου που μόλις περιέγραψα, δηλαδή με διαφορετικό DNA διαφορετικών ατόμων, αλλά του ίδιου είδους, μίλησα για ανθρώπους αποκλειστικά, είτε χήμερες διαειδικές, όπως λέγονται, δηλαδή με ανάμιξη διαφορετικών ειδών. Πρόβατο, κατσίκα, ποντίκι, αρουραίος κλπ. Συνήθως αυτά τα πειράματα γίνονται στο χώρο της εμβριολογίας, προκειμένου να αντλήσουν γνώση για την ανάπτυξη του εμβρίου, να βρουν λύσεις σε ασθένειες, να τις μελετήσουν και πιθανά φάρμακα. Τα τελευταία νέα. Μέσα στο 2007 δημιουργήθηκε το πρώτο χημερικό πρόβατο. Είχε 85% γενετικό υλικό προβάτου και 15% γενετικό υλικό ανθρώπου. Δημιουργήθηκε όταν ένα γονιμοποιημένο άριο προβάτου, σε ένα γονιμοποιημένο άριο προβάτου, εισήχθησαν ανθρώπινα κύτταρα, του μυελού των οστών, συγκεκριμένα βλαστοκύτταρα. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα πρόβατο που εσωτερικά είχε όργανα σχεδόν ιστοσυμβατά με τους ανθρώπους. Άλλη απόπειρα. Προσπαθούν στη Μεγάλη Βρετανία να δημιουργήσουν ανθρώπινα έμβρια με οάρια αγελάδας, κενά οάρια αγελάδας, χωρίς τον πυρήνα τους δηλαδή, και ανθρώπινο γενετικό υλικό, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτά τα έμβρια για έρευνα στη θεραπευτική κλωνοποίηση, να βρουν μοσχεύματα ιστοσυμβατά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαν ανθρώπινα οάρια, είναι κάτι επώδυνο, είναι για τις γυναίκες που τα προσφέρουν στην επιστήμη και ίσως επικίνδυνο. Αυτά επιδιώκουν οι επιστήμονες. Τι δεν θέλουν οι επιστήμονες? Οι επιστήμονες δεν θέλουν, ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να θέλουν, να δημιουργήσουν πλήγμα στη σπερματική καταγωγή. Δηλαδή να δημιουργήσουν χημερικά ζώα που παράγουν ανθρώπινους γαμέτες, οάρια και σπερματοζωάρια, και να τα ζευγαρώσουν. Νομίζω οι περισσότεροι εδώ μέσα, αν όχι όλοι, δεν θα θέλαμε να είμαστε το βιολογικό παιδί ενός χιμπατζή, για παράδειγμα. Από την άλλη, αν κάποιος από εμάς είχε πρόβλημα και χρειαζόταν ένα ιστοσυμβατό μόσχευμα καρδιάς, για παράδειγμα, ο ίδιος ή κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, ίσως να μην είχε μεγάλους ενδιασμούς να χρησιμοποιήσει έστω ως λύση έκτακτης ανάγκης καρδιά προβάτου. Κάτι άλλο που δεν θέλουν, δεν πρέπει να θέλουν οι επιστήμονες, είναι να δημιουργήσουν ανθρώπινο εγκέφαλο μέσα σε ένα σώμα ζώου. Ο διάλογος είναι μεγάλος, τα ηθικά διλήμματα προφανή. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους πόθους του ανθρώπου είναι να αντιγράψει μια ικανότητα των πτηνών να πετάει και να βλέπει στο σκοτάδι, σίγουρα όλοι μας, ή σχεδόν όλοι μας, δεν θα θέλαμε να σκεφτόμαστε όπως ένας αετός ή ένας μπούφος. Με δύο λόγια, ανακεφαλαιώνω. Δεν ξέρουμε αν υπήρξαν στην ιστορία της ανθρώπινης φύσης διαειδικές, όπως τις είπα, χήμερες. Και αν υπήρξαν, δεν επιβίωσαν. Δεν είχαν προφανώς αυτό το αβαντάζ, το προσαρμοστικό πλεονέκτημα. Οι επιστήμονες γνωρίζουν αυτή τη βιολογική αλήθεια καλύτερα από τον καθένα. Καλούνται λοιπόν να μην ανατρέψουν τη φυσική ισορροπία, αλλά να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις σε δεδομένα προβλήματα. Δηλαδή, να μην κυνηγήσουν χήμερες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευλαλία.
Προφανώς το θέμα είναι επίκαιρο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, όχι τόσο το επίκαιρο του θέματος, γιατί θεωρητικά ο καθένας μπορεί να μιλήσει για κάτι επίκαιρο στο θέμα της βιολογίας, αλλά γιατί ήταν επίσης και χρονολογικά ενημερωμένο. Δηλαδή, δεν άκουσα πράγματα τα οποία οι ειδικοί τα ξέρουμε εδώ και χρόνια, άκουσα πράγματα τα οποία γίνονται σήμερα. Αυτό δείχνει μια άλλη ποιότητα που ίσως είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να τη σχολιάσουμε σήμερα, που είναι το κατά πόσο αυτό το οποίο παρουσιάζουμε είναι σημερινό, δεν είναι μπαγιάτικο δηλαδή, έτσι, στην καθομιλωμένη. Αυτό είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Δεν έχω να πω πάρα πολλά από τα αρνητικά. Νομίζω ότι καλύφθηκα. Ίσως κάποιες επιστημονικές λέξεις που χρησιμοποιούμε όταν γράφουμε ένα επιστημονικό κείμενο, όταν μιλάμε, να τις αφήνουμε. Δηλαδή, ίσως θα έπιανα λίγο τα αφηγηματικά, τα οποία ενδεχομένως ο Απόστολος Καντώνης θα τα πιάσουν καλύτερα. Δηλαδή, άλλο το να γράφουμε, να κάνω μια παρουσίαση ίσως σε ένα αμιγώς επιστημονικό κοινό, δηλαδή το ανακεφαλαιώνοντας, για παράδειγμα, έτσι κρατάω μια λέξη. Το λέω κι εγώ. Αλλά σιγά-σιγά μαθαίνω, όταν μιλάω σε έναν κόσμο που δεν είναι επιστήμονες, να χρησιμοποιώ άλλα στοιχεία έτσι, για να κερδίσω το ακροατήριο. Εσύ είναι το μόνο έτσι, ίσον σχόλιο το οποίο έχω να κάνω. Συγχαρητήρια για την επιλογή του θέματος. Με κάλυψε ο Στάτης με αυτά που είπε, ότι ήταν όχι απλώς σημαντικό, όχι απλώς επίκαιρο. Δεν είναι και πολύ φορεμένο. Δηλαδή, έπιασε θέματα που συνήθως συζητιούνται με αφορμή την θεραπευτική κλωνοποίηση από μια άλλη σκοπιά και από μια ολόκληρη δουλειά που, όσοι λίγο ψηλοδιαβάζουμε τέτοια πράγματα, ξέρουμε ότι γίνεται και εκεί μια τεράστια δουλειά παγκοσμίως σε χώρες πιο προηγμένες από τη δική μας. Και το θέμα της χήμερας πραγματικά είναι ενδιαφέρον, γιατί είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε με κάποιους τρόπους που χρησιμοποίησες και εσύ. Συνήθως συντάσσεται με το ρήγμα «κυνηγάω», έτσι. Αλλά είναι μια λέξη που την ακριβή τη σημασία δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος και το βρήκα αυτό ιδιαίτερα διαφωτιστικό σε μια τέτοιου είδους παρουσίαση. Να πω το κακό. Το κακό είναι ότι δεν άκουσα αρκετά παραδείγματα, ενώ παρακολούθησα μια συναρπαστική ανάπτυξη του θέματος, δεν ήταν συναρπαστικό το παραμύθι. Αυτό. Ναι. Για μένα το παραμύθι έχει δύο διαστάσεις. Έχει τη διάσταση που λέγεται ταύτιση, τη διάσταση που λέγεται γοητεία, τη διάσταση που λέγεται συγκεκριμένο. Απ' την άλλη, για μένα είναι στοιχείο και του παραμυθιού αυτό που λέω η γραμμικότητα, το από το α στο β και από το β στο γ. Έτσι. Η αποδεικτική μέθοδος, εμένα μου φαίνεται να έχει κοινά με το παραμύθι και ως προς αυτό βρήκα πολύ καλά δομημένη την παρουσίασή σου, ως προς πρώτο μέρος, δεύτερο επίλογο και το ανακεφαλαιώνω, εμένα τουλάχιστον καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Στάθης. Αλλά ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται πάντα να δείχνει κανείς τα εργαλεία του. Απ' την άλλη, και στην τέχνη ακόμα υπάρχει και η γραμμή του ότι το να τα τονίζεις μπορεί να είναι και πλέον έκτημα. Νομίζω ότι κάτι που, αν θες, απέφυγες ή δεν σου πήγαινε σαν διάθεση, το να χρησιμοποιήσεις κόλπα, χειρονομίες, αστιάκια, εφέ, gadgets κτλ. Μπορεί να καταλογιστείς τα αρνητικά. Απ' την άλλη, αυτό έδινε, νομίζω, μια μεγαλύτερη βαρύτητα στην έννοια της σοβαρότητας της επιστημονικής. Δηλαδή, είναι λιγάκι σαν τους διαφημιστές οδοντόκρεβας που τους βλέπουμε να φοράνε άσπρη ρόμπα, για να πιστούμε ότι για να μας λένε αυτό πρέπει να είναι πολύ σοβαροί επιστήμονες. Εσύ, αντίστοιχα, πέρναγες μια επιστημοσύνη ουσιαστική με τη σοβαρότητα του ήθους σου, το οποίο νομίζω είναι στις μεγάλες αρετές. Ευχαριστώ. Λαλία, μια ερώτηση. Ο ημίωνος του Μουλάρ είναι χήμερα. Είναι υβρίδιο. Αυτή η διαφορά μπορείς να μας την εξηγείς σε 30 δευτερόλεπτα. Εκεί συντηκόνται γαμέτες διαφορετικών ειδών και όχι ζυγωτά, δηλαδή γονιμοποιημένα οάρια, που έχουν ένα συγκεκριμένο DNA, το ένα και το άλλο. Επομένως, έχουμε δύο διαφορετικά DNA. Όταν δημιουργείται ένα σημείωνος, έχουμε το γαμέτι που είναι είτε από γαϊδούρι είτε από άλογο και δημιουργείται άτομο με ίδιο γενετικό υλικό σε όλο το σώμα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.